Ήμουν πολύ μικρός να πρωτοείδα τον Κράμπους. Η οικογένειά μου είχε μόλις μεταναστεύσει στην Αμερική. Είχαμε αφήσει πίσω όλα μας τα υπάρχοντα, μα οι μνήμες και οι ιστορίες της πατρίδας μας μας συντρόφευαν στο ταξίδι. Μόλις φτάσαμε, βρήκαμε καταφύγιο σε ένα γκέτο όπου τόσοι άλλοι από το χωριό μας στην Ανατολική Ευρώπη έμεναν. Μια συγχαμένη σειρά από τετραόρυφες παράγκες, μαζί με ένα δρομάκι που έμοιαζε περισσότερο με υπόνομο από ό,τι με δρόμο. Ο πατέρας, κατά τη διάρκεια των λίγων αυτών ωρών που βρισκόταν σπίτι από το Μήλο που δούλευε, έλεγε πως ήμασταν πολύ καλύτερα εδώ. Μα στην αδερφή μου και σε μένα έλειπαν τα μεγάλα αχανή δάση και ψηλά βουνά, στα οποία συνηθίζαμε να παίζουμε μέχρι πριν λίγο καιρό. Ακόμα και όταν προσπαθούσα να φανταστώ τον εαυτό μου πίσω στο σπίτι, στο πραγματικό μου σπίτι, ο θόρυβος της πόλης πάντα έσπαγε τις σκέψεις μου και με επανέφερε στη βρωμερή τρύπα που μέναμε. Η μητέρα μου προσπαθούσε όσο καλύτερα μπορούσε να μας υπενθυμίσει την παλιά μας ζωή. Συχνά, όταν η αδερφή μου και εγώ τρυπώναμε κάτω από το κρεβάτι, το οποίο μοιραζόμασταν, θα μας έλεγε ιστορίες, τις ίδιες ιστορίες που η δικιά της μητέρα της έλεγε. Μερικές από αυτές τις ιστορίες ήταν συναρπαστικές, άλλες μας έκαναν να γελάμε, μα μερικές μας τρομοκρατούσαν. Η χειρότερη, πιο τρομακτική ιστορία μιλούσε για ένα πλάσμα, το οποίο περίμενε μέχρι το βαθύτερο κομμάτι του χειμώνα για να παγάγει τα άτακτα παιδιά. Τρέμαμε, καθώς μας περιέγραφε το πώς βασάνιζε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν ξεπερνούσαν εμάς σε ηλικία, και μερικές φορές παριστάναμε πως μας έπαιρνε ο ύπνος σε μια απελπισμένη προσπάθεια να την κάνουμε να σταματήσει, μα πάντα τελείωνε την ιστορία. Ο πατέρας μας της έλεγε συνέχεια να μην γεμίζει τα μυαλά μας με τέτοιες φρικτές εικόνες, πως μερικές ιστορίες από την πατρίδα μας θα έπρεπε να παραμείνουν εκεί. Η μητέρα μας, ωστόσο, απλώς κουνούσε το κεφάλι της και επέμενε σιωπηλά πως ήταν επικίνδυνο να ξεχάσουμε από πού προερχόμασταν. Οι ζωές μας συνέχισαν έτσι για τους επόμενους μήνες. Πίστευα πως με το καιρό κάποια στιγμή θα κατάφερα να δω τη βρωμερή μας παράγκα ως το νέο μας σπίτι, με αυτό το αίσθημα ότι είχα να κάνω με κάτι ξένο, εξακολουθούσε να με βασανίζει. Πραγματικά ένιωθα σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα από τη στιγμή που είχα πατήσει το πόδι μου στην Αμερική. Οι ζωές μας ούτε βελτιώθηκαν, ούτε χειροτέρεψαν, και πάλι ένιωθα σαν έναν επιθύμητος ξένος στην ίδια μου τη γειτονιά. Το μοναδικό πράγμα που είχε αλλάξει ήταν η συμπεριφορά μας. Η αδερφή μου και εγώ ξεκινήσαμε να μπλέκουμε σε φασαρίες πιο συχνά. Ποτέ δεν θέλαμε να προκαλέσουμε κακό σε κάποιον. Ήταν απλώς το ότι πολλές φορές είχαμε τόσα λίγα που αναγκαζόμασταν να κλέψουμε για να επιβιώσουμε. Συνήθως αυτές οι ιδέες ήταν της αδερφής μου και εγώ απλώς την ακολουθούσα. Υποθέτω πως όλοι μας πάντοτε θαυμάζουμε τα μεγαλύτερα αδέρφια μας. Ποτέ δεν πίστευα πως τα μικροεγκλήματά μας θα είχαν σοβαρές συνέπειες, μα τώρα που θυμάμαι εκείνους τους καιρούς, μπορώ να καταλάβω πως περπατούσαμε στα τυφλά σε ένα πολύ σκοτεινό μονοπάτι. Θυμάμαι πότε τα πράγματα πήραν μια πολύ απέσια τροπή. Από τη γιορτή των Αγίων Πάντων, η μητέρα μας προειδοποιούσε πως έπρεπε να είμαστε καλά παιδιά. Μας παρακαλούσε να σταματήσουμε την κακή μας συμπεριφορά. Έκλαιγε συνέχεια. Νωρίς το Δεκέμβριο, έπιασαν την αδερφή μου να κλέβει ένα φρούτο και νόμιζα πως η καρδιά της μητέρας μου θα έσπαγε από τη θλίψη. Άρχισε να τρέμει και έβγαλε ένα μικρό κομπολόι από την τσέπη της. Και το υπόλοιπο της νύχτας κρατούσε τις χάντρες αυτού σφιχτά και επαναλάμβανε μια προσευχή. Όταν τελικά τη ρώτησα τι συνέβαινε, εκείνη έκανε μια μεγάλη παύση. Γύρισε και κοίταξε έξω από το παράθυρο. Τότε ούρλιαξε σαν ζώο: «Ξέρει, εκείνος ξέρει, είναι πολύ αργά». Δεν καταλάβαινα τι εννοούσε, μα ήμουν τρομαγμένος. Η αδερφή μου δεν φαίνονταν να νοιάζεται και πολύ. Οι μέρες πέρασαν και η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει. Ήταν η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα και το χιόνι ξεκίνησε να πέφτει από τον ουρανό, δίνοντας ολόκληρη τη γειτονιά στα λευκά. Η θέρμανση είχε χαλάσει ήδη πολλές φορές και τα φώτα αναβόσβηναν απειλητικά, έτοιμα να χαλάσουν. Αφού είχαμε σκοπό να πάμε στη λειτουργία το επόμενο πρωί, ο πατέρας μου είπε στην αδερφή μου και σε μένα να πάμε για μπάνιο. Ξαφνικά η μητέρα μου άρχισε να ορίεται και να λέει πως δεν έπρεπε να μείνουμε μόνοι. Άκουσα τον πατέρα μου να τρέχει γρήγορα προς το μέρος της και να προσπαθεί να την καθησυχάσει, μιλώντας της ήρεμα και γλυκά. Εκείνη ηρέμησε κάπως, μα επέμεινε πως δεν έπρεπε να μείνουμε μόνοι. Ο πατέρας μας είπε να κάνουμε μπάνιο γρήγορα και μετά να πάμε να κάτσουμε μαζί τους. Καθώς κατευθυνόμασταν για τον μπάνιο, η αδερφή μου έτρεξε, περνώντας με και στάθηκε δίπλα από την πόρτα. «Θα πάω πρώτη, δεν θα αργήσω», είπε γελώντας. Εκνευρίστηκα, μα δεν είπα τίποτα, καθώς η πόρτα έκλεινε μπροστά στα μούτρα μου. Τις καλύτερες μέρες το ζεστό νερό με το ζόρι έφτανε για να καταφέρουν όλα τα μέλη της οικογένειας να κάνουν μπάνιο. Με τη θέρμανση χαλασμένη, το νερό θα έφτανε με το ζόρι για ένα άτομο και η αδερφή μου το ήξερε καλά αυτό. Πηδούσα από το ένα πόδι στο άλλο καθώς περίμενα έξω από την πόρτα, προσπαθώντας να μείνω ζεστός. Την άκουσα να τραβάει όλο το νερό και στη συνέχεια να σιγοτραγουδάει ολομόναχη καθώς έμπαινε στην μπανιέρα. Μετά από μερικά λεπτά, το τραγούδι σταμάτησε και φοβήθηκα μήπως την είχε πάρει ο ύπνος στην μπανιέρα. Τότε άκουσα έναν θόρυβο. Ένα δυνατό κρότο, λες και κάποιος φορούσε ξύλινα παπούτσια και περπατούσε ρυθμικά. Ήταν αργό, μα φαινόταν σκόπιμο. Λες και αυτό προσπαθούσε να πλησιάσει κρυφά κάποιον. Χτύπησα την πόρτα και οι κρότοι σταμάτησαν. Καμία απάντηση. Υπέδεσε πως η αδερφή μου απλώς με αγνοούσε ή μάλλον προσπαθούσε να με εκνευρίσει όπως έκανε πάντα. Τότε ο κρότος άρχισε ξανά. Αυτή τη φορά ήταν ακόμα πιο αργός. Έβαλα το αυτί μου κόντρα στην πόρτα και κράτησα την ανάσα μου για να ακούσω καλύτερα.
Ο ήχος είχε σταματήσει, μα μπορούσα να ακούσω κάτι άλλο. Έναν μεταλλικό ήχο αυτή τη φορά, σαν το χτύπο εκατοντάδων κουδουνιών που ακούγονται από μακριά. Προσπαθούσα να ακούσω, μα το μόνο που μπορούσα να ξεχωρίσω ήταν το καρδιοχτύπι μου. Τότε άκουσα ένα χαλαρό σπλάς, σαν κάποιος να μπήκε μέσα στο νερό προσεκτικά. Δεν είχε κοιμηθεί. Έπαιζε κάποιο παιχνίδι μαζί μου και περίμενε να δει για πόσο ακόμα θα έμενα απ' έξω στον κρύο διάδρομο, ενώ εκείνη μούλιαζε στο ζεστό νερό. Χτύπησα ξανά την πόρτα, πιο δυνατά αυτή τη φορά. Ξανά, καμία απάντηση. Ήμουν απίστευτα εκνευρισμένος και παγωμένος μέχρι εκείνη τη στιγμή, και έτσι χωρίς να χτυπήσω ξανά, άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Καθώς το έκανα, το ρεύμα από ολόκληρο το κτίριο κόπηκε. Ο διάδρομος πίσω μου καλύφθηκε στο απόλυτο σκοτάδι και άκουσα τη μητέρα μου να βγάζει μια κραυγή τρόμου. Ανοιγόκλεισα τα μάτια μου πολλές φορές, προσπαθώντας να συνηθίσω στο σκοτάδι. Η μικρή θερμάστρα στη γωνία του μπάνιου έριχνε πορτοκαλί φως, κάνοντάς το να λάμπει με απόκοσμο τρόπο. Νιώθοντας με τα δάχτυλά μου το σκοτάδι, μέχρι να μπορέσω να δω ξανά, έφτασα μέχρι την κουρτίνα που τύλιγε την μπανιέρα και άρχισα να μαλώνω την αδερφή μου που είχε αργήσει τόσο πολύ. Και τότε το είδα. Στεκόταν δίπλα από την μπανιέρα. Παρόλο που καμπούριαζε, θα έπρεπε να έφτανε τα 2 μέτρα σε ύψος, με τα κέρατά του να προσθέτουν άλλο μισό μέτρο στο ύψος του. Άγριο, μαύρο τρίχωμα, όπως το τομάρι μιας κατσίκας, κάλυπτε το σώμα του. Είχε πανίσχυρα πόδια που κατέληγαν σε οπλές, την πηγή του κρότου που άκουγα προηγουμένως. Μια παχιά ουρά έσχιζε τον αέρα πίσω του σαν κόμπρα που ζύγιζε το θύμα του. Βαριές αλυσίδες τυλίγονταν γύρω από τους μειώδεις ώμους και το στήθος του. Καθώς ανάσαινε, οι αλυσίδες χτυπούσαν μεταξύ τους, βγάζοντας μεταλλικό ήχο, σαν αυτό από μικρά καμπανάκια. Κίτρινα μάτια που έγκαιγαν με φλογερή οργή, με κοίταξαν πάνω από τη στριμμένη του μύτη. Γρύλισε με τον αέρα να περνάει ανάμεσα από τα μυτερά του δόντια και κοπτήρες του, οι οποίοι έφταναν τόσο μακριά από τα διάστηκτα ούλα του, που δεν πίστευα πως ήταν δυνατό για αυτό το πλάσμα να κλείσει εντελώς το στόμα του. Μια μακριά μυτερή γλώσσα κρέμονταν από το σημαδεμένο και παραμορφωμένο πηγούνι του, που έμοιαζε με αυτό ενός παραμορφωμένου σκύλου, και φούσκες από σάλιο ήταν μαζεμένες στις άκρες του στόματός του. Μία από αυτές τις φούσκες έσταξε και έπεσε στην μπανιέρα. Κοίταξα κάτω και είδα τα χέρια του, μακριά και άτριχα. Κάθε δάχτυλο τελείωνε σε ένα αιχμηρό νύχι, το οποίο ήταν καλυμμένο με κάποιο είδος παχιού δέρματος, σαν αυτό στο λαιμό ενός γήπα, το προϊόν της υπερβολικής έκθεσης σε σάπια σάρκα. Τότε παρατήρησα τις λεπτές δέσμες μαλλιών που αιωρούνταν ανάμεσα στα δάχτυλά του, τα μαλλιά της αδερφής μου. Το κτίνος την πίεζε μέσα στο νερό, κρατώντας την από το κεφάλι. Ούρλιαξα. Μόνο τότε γύρισε προς το μέρος μου και με κοίταξε. Δεν φάνηκε να ξαφνιάζεται ή να με περίμενε, το αντίθετο, φαινόταν απίστευτα ενθουσιασμένος. Λες και τον ρωτούσε έναν γρίφο, για τον οποίο ήδη γνώριζε την απάντηση. Κοιτώντας κατευθείαν προς τα εμένα, σηκώθηκε από το πάτωμα. Τα κέρατα του τώρα χάριζαν το ταβάνι. Όπως σηκώθηκε, σήκωσε και την αδερφή μου, βγάζοντάς την από το νερό. Το ρουλιαχτό μου πιάστηκε στο λαιμό μου και άρχισε να πνίγομαι. Την κρατούσε με το ένα χέρι, καθένα από τα 5 μυτερά του νύχια έχοντας καρφωθεί μέσα στη σάρκα της. Περιέργως, η μοναδική σκέψη που φαινόταν να βγάζει νόημα μέσα στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ήταν η ελπίδα πως η αδερφή μου είχε ήδη πνιγεί και δεν θα μπορούσε τουλάχιστον να νιώσει τον πόνο. Το κτίνος έκανε ένα βήμα προς το μέρος μου και έβγαλε ένα στεγνό τσιριχτό γέλιο που ακούστηκε σαν ζώο που στραγγαλίζεται. Κράτησε την αδερφή μου μπροστά του, λες και ήταν μια άρρωστη, διαστραμμένη προσφορά προς τα εμένα. Τότε και οι δύο ακούσαμε τα βήματα στο διάδρομο. Οι γονείς μου έτρεχαν να δουν τι συνέβαινε. Το κτίνος γρήγορα τύλιξε τις βαριές αλυσίδες του γύρω από το άψυχο σώμα της αδερφής μου και την κόλλησε στην πλάτη του. Τότε με απίστευτη επιδεξιότητα άνοιξε το παράθυρο και πήδηξε στο στενό περβάζι. Στάθηκε εκεί για μια στιγμή και τότε γύρισε να με κοιτάξει για μια τελευταία φορά. Τα μάτια μας συναντήθηκαν και εκείνο το στιγμιότυπο απόλυτου τρόμου έμεινε χαραγμένο στην ψυχή μου σαν πληγή από πυρακτωμένο σίδερο. Τότε πήδηξε από το περβάζι και εξαφανίστηκε. Οι γονείς μου βρισκόντουσαν ήδη στο μπάνιο πριν καν καταλάβω ότι το κτίνος είχε χαθεί. Με γράτησαν σφιχτά και άρχισαν να με ρωτάνε τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να μιλήσω, μα έδειξα προς την μπανιέρα και μετά το παράθυρο. Η μητέρα μου ήταν η πρώτη που πρόσεξε πως τα ρούχα της αδερφής μου βρισκόντουσαν στο πάτωμα, δίπλα από την μπανιέρα, και αμέσως έτρεξε προς το ανοιχτό παράθυρο. Την άκουσα καθώς ούρλιαζε και καταργιόταν προς το σκοτάδι, στη δικιά μας γλώσσα. Τότε λιποθύμησε και ο πατέρας μου έτρεξε να τη βοηθήσει, παρακαλώντας για κάποιον να το πει τι συνέβαινε. Η μητέρα μου, ανάμεσα στον ύπνο της και τον ξύπνο της, μπόρεσε μονάχα να δείξει προς την πατημασιά, όμοια με αυτή ο πλής, που είχε αποτυπωθεί στο χιόνι, πάνω στο περβάζι, και απλώς ξεστόμησε τη λέξη «Κράμπους». Δεν θυμάμαι και πολλά μετά από αυτό το συμβάν. 4 μέρες αργότερα, το σώμα της αδερφής μου βρέθηκε δίπλα από ένα κυκλίδωμα υπονόμων. Δεν έγινε καμία έρευνα και συνεπώς κανένας δεν συνελήφθη. Σε αυτή την κοινωνία ήταν ακόμα ένα νεκρό ξένο παιδί. Καμία διαφορά δεν έκανε στα μάτια τους από ένα νεκρό ποντίκι. Όχι πως είχε και πολύ σημασία. Κανένα ανθρωποκυνηγητό δεν θα εντόπισε αυτό το πλάσμα που δεν ήταν άνθρωπος. Είμαι μεγαλύτερος τώρα. Μέσα στα χρόνια έχω δει όλους μου τους φίλους μέσα σε αυτό το αναθεματισμένο γκέτο να πεθαίνουν, μερικοί από αυτούς σε τρομερά ατυχήματα. Ωστόσο έχω βρει ένα παράξενο μέτρο ηρεμίας με κάθε έναν από αυτούς τους θανάτους τους. Καταλαβαίνω πως ο θάνατος είναι αναπόφευκτος.
Μα υπάρχει κάτι, ένα μικρό πράγμα που με κρατάει από το να βρω ηρεμία και αφορά το θάνατο της αδερφής μου. Όταν ο αστυνομικός που τη βρήκε ήρθε να επισκεφθεί εμένα και την οικογένειά μου, είπε πως η αδερφή μου ήταν νεκρή μονάχα για μία ώρα πριν βρω το πτώμα της. Bringing good cheer to young and old, meek and the bold.